Κύριε Ζησιάδη, βλέπω όλα είναι έτοιμα για την Κυριακή όπου θα γίνει η δεξίωση μικρή εδώ με ένα απεριτίφ αλλά και μια εκδήλωση μουσική για να εγκαινιάσετε σε εισαγωγικά την οικία του αμπελώνα σας. Είστε ευχαριστημένες από το αποτέλεσμα αυτό? Αυτή η βραδιά για μας είναι πρώτα για να ευχαριστήσουμε όλοι οι εργάτες που δουλέψανε τώρα 3 χρόνια. Φυτέψαμε τα πρώτα αμπέλια το 2011, μετά το 2012, 2013. Κάθε χρόνο φυτέψαμε κάποια στρέμματα και τώρα επιτέλους το σπίτι είναι έτοιμο. Αυτό το σπίτι θα είναι για μας το μέρος της συγκέντρωσης από όλο το έργο του πάτυνος. Όμως, από ό,τι μου έχετε πει και στο παρελθόν, εκτός από τον αμπελώνα, έχετε στα σχέδιά σας και άλλα πράγματα. Ποια είναι αυτά? Λοιπόν, δεν είναι μόνο αμπελώνας. Έχετε δίκιο, γιατί για μας είναι ένα αγροοικολογικό σχέδιο που αρχίζει. Αρχίσαμε, εντάξει, θα έχουμε και κρασιά, θα έχουμε ένα λευκό κρασί, ένα ροζέ, ένα κόκκινο, μπορεί και τσίπρο. Όμως δεν είναι μόνο αυτό. Γιατί για μας είναι και το λιοτρίδι που θα προσφέρει σε όλη την κοινωνία εκείνη που θέλουν να κάνουν το λάδι τους και νομίζω που έχει όσο πιο πολύ ελιές τώρα στην Πάτμο και καλό είναι αυτό. Θα είναι και μια σχολή ίνου για τους σομελιέ και όχι για τους σομελιέ, εκείνοι που ενδιαφέρονται για το κρασί και θέλουν να μάθουν 2-3 πράγματα και μπορεί να είναι και επισκέπτες της Πάτμο να μάθουν τι είναι ο αμπελώνας όχι μόνο στην Πάτμο, στην Ελλάδα. Βέβαια... Να έχουν και ένα μουσείο. Βέβαια την αγαπάτε πάρα πολύ την Πάτμο, αν και βουλευτής του Ελβετικού Κοινοβουλίου, νομίζω ότι δεν παραλείπατε ποτέ να έρχεστε στο νησί μας τα τελευταία 30 χρόνια. Όμως αυτό το σχέδιο, κύριε Ζησιάδη, είναι κάτι μεγαλόπνο, θα λέγαμε. Πώς αυτό το μεγαλόπνο έργο θέλατε να το εφαρμόσετε εδώ, σε αυτό το μικρό νησί και άνυδρο, θα λέγαμε, νησί της Πάτμου? Γιατί πρώτα είχε μια παράδοση στην Πάτμο. Το κρασί και τα σταφύλια ήταν πάντα, σε όλη την ιστορία της. Και τώρα που εξαφανίστηκε, θέλαμε να κάνουμε το πρώτο έργο, να ξανακάνουμε ένα αμπελώνα, ένα σύγχρονο εινοπείο που θα γίνει του χρόνου και θα προσφέρουμε στην κοινωνία το πρώτο κρασί εμφιαλωμένο για την Πάτμο. Όμως δεν είναι μόνο αυτό που το είπατε, γιατί έχει και το μουσείο, είναι και η σχολή ίνου, είναι και η τράπεζα σπόρων που μαζέψαμε μαζί με άλλες συλλόγους σε όλη την Ελλάδα. Έχουμε μαζέψει περίπου 800 σπόροι διαφορετικοί. Που θα προσφέρουν και αυτοί θα είναι έτοιμοι ή να τις αγοράσουν ή να τις ανταλλάξουν. Γιατί θα μπορούν να πάρουν σπόρους και θα μπορούν να τις φυτέψουν. Και επιτέλους έχουμε ακόμη ένα άλλο σχέδιο, είναι να κάνουμε κήπους, λαχανικούς κήπους για τα παιδιά. Ας τα πάρουμε ένα-ένα. Καταρχήν ο αμπελώνας. Πόσα στρέμματα είναι και πόσες ρίζες θα βγούνε και σε πόσα χρόνια θα ξεκινήσουμε να πίνουμε αυτό το πολύ ωραίο κρασί που έτσι τουλάχιστον εγώ περιμένω ότι θα είναι. Και εγώ περιμένω να είναι καλό, όπως δεν ξέρουμε ακόμη τι θα είναι. Είναι σαν ένα μικρό παιδάκι που γεννιέται και σιγά σιγά θα δούμε τι θα δώσει. Φυτέψαμε περίπου 14.000 ρίζες εδώ στην Πέτρα, που εδώ έχουμε περίπου 18 στρέμματα. Έχουμε 2 στρέμματα στον Γάμπο και ένα στρέμμα στη Βαγιά. Κόκκινο κρασί και λευκό κρασί, ασύρτικο και μαυροθύρικο. Αυτές οι δύο ποικιλίες που είναι οι επιτρεπόμενες ελληνικές ποικιλίες στα Δωδεκάνησα. Όλες αυτές οι ρίζες έχουν ιδιοκτήτη και ονοματεπώνυμο? Για την ώρα 400 ρίζες έχουν ιδιοκτήτη. Στο μέλλον θέλουμε 1.000 ρίζες να μπορούν να πουλήσουμε. Όταν παίρνεις μια ρίζα με 220 ευρώ, υποστηρίζεις το σχέδιο, έχεις ένα μπουκάλι κάθε χρόνο. Τα 10 χρόνια, από το 2016 μέχρι 2025 και είσαι μέλος, να πούμε, του σχέδιου. Του χρόνου ελπίζουμε να μπορούμε να βάλουμε και τα ονόματα, γιατί εκείνοι που έρχονται από το εξωτερικό, γιατί οι πιο πολλές ρίζες πουληθήκαν στην Ελβετία, Γαλλία, Ιταλία, Γερμανία και σιγά σιγά βλέπουμε, έρχονται να δούνε τις ρίζες τους και αυτό φέρνει ένα τουρισμό διαφορετικό. Είναι εναλλακτικό τουρισμό. Θέλουν να δούνε ένα έργο που ελπίζουν και θα είναι καλό, όχι μόνο για την Πάτμο, και θα είναι ένα παράδειγμα για όλη την Ελλάδα. Εκτός από τον αμπελώνα όμως, τον οποίο να σημειώσουμε ότι έχετε νοικιάσει από την Ιερά Μονή Πάτμου, υπάρχουν και οι ελιές, ένας μικρός ελαιώνας. Θα ήθελα να μας μιλήσετε γι' αυτό. 100 ελιές, παλιές,
δεν είναι σε καλή κατάσταση, όμως φυτέψαμε 120 ελιές επιπλέον στο βουνό και μελλοντικά θα φυτέψουμε ακόμη άλλες εδώ πίσω σας, στο βουνό. Και με το λιοτρίβι που θα λειτουργήσει το Νοέμβρη, ελπίζουμε να κάνουμε το πρώτο λάδι, γιατί φέτος έχει πολύ καρπό. Και θα έχουμε, ελπίζουμε, το πρώτο λάδι του πάτη μας. Πάει και ο Ελαιώνας, με λίγα λόγια. Από εκεί και πέρα λοιπόν αύριο ή μάλλον την Κυριακή έχουμε τα εγγένεια αυτής της οικίας, την οποία από ό,τι θυμάμαι και εγώ, γιατί την είχα δει πριν να ξεκινήσετε εδώ τον Αμπελώνα, έχει ανακαινιστεί πλήρως. Δεν είναι όμως η ανακαίνισή της, η οποία πραγματικά είναι εκπληκτική. Έχει διατηρηθεί βέβαια ο κόστης χαρακτήρας, όμως μέσα έχει γίνει πολύ λειτουργικός. Θα ήθελα να μας πείτε τι θα γίνει εκεί μέσα σε αυτό το πολύ ωραίο αγροτόσπιτο. Στην αρχή δεν ήταν. Πολυτελές αγροτόσπιτο, θα έλεγα. Ναι, ήταν ένα παλιό πατητήρι πρώτα. Εκεί μια οικογένεια πατούσε το κρασί. Θα μπορούμε να δούμε το πατητήρι, θα έχει ένα δωμάτιο, είναι τρία δωμάτια. Το πρώτο δωμάτιο θα είναι ένα μουσείο. Ελπίζουμε να ανοίξει του χρόνου, θα είναι δωρεάν αυτό το μουσείο, θα δείξει με φωτογραφίες και υλικά. Και ποιος θα το επιμεληθεί αυτό το μουσείο? Η γυναίκα μου που είναι αρχαιολόγος, η Γιώτα Μπαντίνου, και η Σταυρούλα, που ήταν πρωην διευθυντής της Ακρόπολης, του μουσείου, όχι της Ακρόπολης, όχι του μουσείου, και είναι, θα, με συνεργασία οι δύο θα ανοίξουν αυτό το μουσείο. Και βεβαίως αυτά το περιεχόμενο, από πού θα προέρχεται? Θα προέρχεται από εκείνοι που θέλουν να κάνουν δωρεάν ή να το αφήσουν για λίγα χρόνια με το όνομά τους, εργαλεία, φωτογραφίες και όλο το υλικό για να μπορούμε να δείξουμε πώς ήταν η παλιά παράδοση της Πάτου. Και ποιος είναι ο στόχος αυτού του μουσείου? Ο στόχος είναι να δούμε ποιες ήταν όλες οι εργασίες γύρω από το Αμπέλι στην Πάτμο, που είχε παλιά μια μεγάλη παράδοση, αφού το κρασί πήγαινε μέχρι την Αλεξάνδρεια και τώρα εξαφανίστηκε. Νομίζω ότι έχετε πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία μέσα στο site www.patinos.gr για την αμπελουργία στην Πάτμο και όλο αυτό που συνέβαινε κάποτε. Ναι, έχουμε ακόμη πολλή δουλειά να τα μαζέψουμε όλα, όμως ελπίζουμε που θα είναι, όταν θα έχει επισκέψεις, γιατί του χρόνου αρχίζουμε τα πρώτα γκρουπ που θα μπορούν να επισκέψουν, να δουν τον Αμπελώνα, το κτήμα, να περπατήσουν, να καταλάβουν τι είναι το σχέδιο μας, γιατί το σχέδιο μας είναι όχι μόνο για μας, για να κάνουμε ένα κρασί και να το πουλήσουμε, είναι ένα σχέδιο για την Πάτμο και έχει να και εκπαιδευτικό χαρακτήρα, λαογραφικό και εκπαιδευτικό χαρακτήρα, κύριε ναι, Ζησιάδη. Γιατί είναι ένα σύλλογος στο βάθος κάνει όλο αυτό το έργο. Μαζέψαμε χρήματα από την Ελβετία και είναι αμπελουργοί, τέσσερις αμπελουργοί Ελβετοί που είναι σε βιοδυναμική καλλιέργεια, όχι μόνο βιολογική όμως, δουλεύουν και με το φεγγάρι, δουλεύουν διαφορετικά και θέλουμε να κάνουμε ένα κρασί που θα είναι και μια συνεργασία Ελβετία-Ελλάδα, δηλαδή θα έχουμε και την εμπειρία από την Ελβετία και την εμπειρία από Ελλάδα. Θα έχουμε και φοιτητές που έρχονται από πανεπιστήμια από τις Ελβετίες και θα έρθουν εδώ πέρα να κάνουν ασκήσεις, να δουν τι είναι ο μεσογειακός αμπελώνας, τι προβλήματα έχει και έτσι θα έχουμε και μια συνεργασία στενή για να μας βοηθήσει. Θα έχετε και μια σχολή ίνου. Σχολή ίνου. Νομίζω ότι θα είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον κομμάτι του σχεδίου σας και θα ήθελα έτσι να μας πείτε κάποια πράγματα αναλυτικότερα. Σχολή ίνου, γιατί νομίζω χρειάζεται μια παιδεία γύρω από τον αμπελώνα, το κρασί. Γιατί συνήθως οι σομιλίες δεν ξέρουν πολύ καλά πολλά πράγματα και οι ξένοι που έρχονται έχουν άλλες συνήθειες. Ιταλία, Γαλλία έχουν συνήθειες τρομερές γύρω από το κρασί. Και όταν τους σερβίρεις ένα κρασί κόκκινο σε 30 βαθμούς, αμέσως μένουν και δεν καταλαβαίνουν τι τους γίνεται. Γι' αυτό θέλει, νομίζω, μια μικρή σχολή, εκείνοι που ενδιαφέρονται για τη δουλειά τους, για να προσφέρουν κάτι στους τουρίστες διαφορετικό. Και θα κάνουμε δηλαδή μαθήματα. Μόνο για τη συμπεριφορά του κρασιού. Ναι, συμπεριφορά του κρασιού, γνώση του κρασιού, γνώση της ποικιλίας που έχει η Ελλάδα. Η Ελλάδα έχει μετά από την Ιταλία το πιο πλούσιο υλικό από ποικιλίες, περίπου 250 ποικιλίες διαφορετικές. Και άγνωστες. Από τη Γαλλία. Και από τη Γαλλία. Η Γαλλία είναι η τρίτη χώρα. Η δεύτερη είναι η Ελλάδα. Η πρώτη Ιταλία και μετά η Ελλάδα. Όταν το ξέρεις αυτό και ξέρεις που οι περισσότερες ποικιλίες που βρίσκεις στην Ελλάδα είναι γαλλικές ποικιλίες, τρομάζεις λίγο. Γι' αυτό η προσπάθεια μας ήταν να βάλουμε μόνο ελληνικές ποικιλίες και ντόπιες, δηλαδή νησιώτικες ποικιλίες. Τώρα, από ό,τι γνωρίζω, έχετε και μια πολύ μεγάλη ευαισθησία όσο αφορά την βιολογική και καλλιέργεια.
Και νομίζω ότι έχετε κάνει και κάποια βήματα όσο αφορά την προστασία των σπόρων των τοπικών για το μέλλον της γης μας. Τι ακριβώς θα συμβεί εδώ μέσα? Η Τράπεζα Σπόρων δεν είναι εμείς που μαζέψαμε τους σπόρους. Έχει τρεις οργανώσεις σε όλη την Ελλάδα που το λένε. Είναι ο Πελίτη, είναι το Αρχιπέλαγος που είναι κοντά μας στη Σάμο, είναι και ο Αγίλοπας στο Βόλο. Όλες αυτές οι οργανώσεις μαζέψανε σπόρους από όλη την Ελλάδα, παραδοσιακούς, που δεν είναι υβρίδια, και θα τα μαζέψουμε εδώ πέρα. Θα είναι ένα μικρό παράρτημα. Ελπίζουμε να έχει περίπου 800 σπόρους διαφορετικούς και θα τις βάλουμε σε κυκλοφορία. Δηλαδή, ή θα γίνουν μέλη από μία οργάνωση και θα μπορούν να τις έχουν με ανταλλαγή, ή θα αγοράσουν σπόρους που θα ξέρουν που είναι ντόπιους. Δηλαδή, γιατί θέλουμε να ξαναμπούμε σε μια διαδικασία που όλοι έχουν κήπο, όλοι προστατεύουν το περιβάλλον και κοιτάζουν να έχουν όχι ντομάτες που έρχονται από την Ολλανδία με τους σπόρους που γνωρίζουμε, όμως ντόπιες ντομάτες. Τώρα, θα ήθελα να μου πείτε για αυτό το πάρα πολύ όμορφο που άκουσα σήμερα ότι θα κάνετε, τους κήπους για τα παιδιά. Άλλο σχέδιο. Τι είναι αυτό? Παραχωρήσαμε περίπου 2 στρέμματα που δεν τα φυτέψαμε ούτε αμπέλι ούτε ελιές, και ελπίζουμε να μπορούμε να κάνουμε μικρούς κήπους από μικρά παιδιά, 8, 9, 10 χρονών. Ελπίζουμε να έχουμε τη συνεργασία με τα σχολεία της ΠΑΤΜΟ και θέλουμε να τους μάθουμε να φυτεύουν, να βλέπουν πώς μεγαλώνει ντομάτα ή μελιτζάνα, ό,τι να είναι, και να μπορούν να πάρουν και την παραγωγή. Αυτή η παιδεία πρέπει να αρχίσει από μικρά παιδιά. Εκείνοι που δεν ξέρουν πια να φυτέψουν, νομίζω χάνουν κάτι πολύ ενδιαφέρον και για τη γη και για τον τόπο. Εμείς πιστεύουμε πάρα πολύ στην επιστροφή στη γη. Κύριε Ζησιάδη, με τη μορφή υιοθεσίας, όπως πιστεύω ότι θα γίνει αυτό. Δηλαδή κάποιο σχολείο θα υιοθετήσει έναν κήπο, κάτι τέτοιο. Ναι, θα μπορεί να είναι μικρές ομάδες παιδιών, μπορεί να είναι και θελοντές που θέλουν, παππούδες, γιαγιάδες που έρχονται με τα μικρά παιδιά. Θα πούνε, εμείς θα πάρουμε αυτό το μικρό το κομματάκι και θα το κοιτάξουμε. Και θα είναι το δικό τους κήπο. Δηλαδή θα έχει κάποιο άτομο που θα τους βοηθήσει για την αρχή και μετά θα τους συνοδεύει συχνά. Μπορούμε να το κάνουμε το Σάββατο. Μπορεί, ελπίζω να μπορούμε να έχουμε και μαθήματα από τα σχολεία που θα κατεβαίνουν εδώ από τη χώρα, Σκάλα, Κάμπο, να έρχονται να κάνουν μικρά μαθήματα. Θα το δούμε στο μέλλον πώς μπορούμε να έχουμε μια στενή συνεργασία με τους καθηγητές. Όλα αυτά που είπαμε, βεβαίως, προϋποθέτουν και κάποια ομάδα. Κάποιους ανθρώπους οι οποίοι θα είναι εδώ για να μπορέσουν να λειτουργήσουν όλο αυτό το σχέδιο. Στο σπίτι μέσα, στους κήπους έξω, στον αμπελώνα, όλα αυτά. Δηλαδή, μιλάμε για κάποιες νέες θέσεις εργασίας που θα δημιουργηθούν εδώ πέρα. Ναι. Τώρα για την ώρα είναι η κόρη μου Μαρίκα Ζησιάδης και ο Ραφαέλ Γκάμπα, ο άντρας της, που φύγαν από Ελβετία και ήρθαν να μείνουν όλο το χρόνο εδώ πέρα, να κοιτάξουν όλο αυτό το σχέδιο. Δηλαδή, καθένας έχει τη δουλειά του. Ο Ραφαέλ Γκάμπα έχει πιο πολύ το αμπέλι, η Μαρίκα πιο πολύ την επικοινωνία και όλα τα άλλα τα σχέδια που είναι γύρω. Και σιγά σιγά έχουμε κόσμο που έρχεται από παντού. Τώρα έχουμε Ελβετοί που ήρθαν, ένα ζευγάρι με 2 παιδιά που θα μείνουν ένα μήνα. Βοηθάνε. Αυτοί, συγγνώμη, είναι θελοντές τελευταίοι. Θελοντές. Θελοντές, πιο πολύ, δεν νομίζω που έχει δουλειά για περισσότερα από 2-3 άτομα. Γιατί ένας αμπελώνας από 20 στρέμματα δεν είναι και μεγάλος αμπελώνας, γιατί θα έχουμε περίπου 10.000 φιάλες, δεν είναι και τόσο πολύ. Όμως όλο αυτό το σχέδιο θέλει εθελοντές. Και οι εθελοντές είναι εκείνοι που θέλουν να κάνουν τουρισμό διαφορετικό. Δεν τους ενδιαφέρει μόνο να πάνε να κάνουν ένα μπάνιο στη θάλασσα. Θέλουν να βοηθήσουν τον τόπο, θέλουν να ζήσουν κάτι το διαφορετικό και βρίσκουν που είναι ενδιαφέρον να περνάς 3-4 ώρες την ημέρα, να κάνεις τα μπάνια σου, να πας και να φας στα εστιατόρια, όπως και να κάνεις κάτι άλλο. Γι' αυτό νομίζω αυτός ο τουρισμός είναι κάτι το πολύ καινούριο που θα απλωθεί σιγά σιγά και η Ελλάδα πρέπει να μπει σε αυτό το αγροτουριστικό σχέδιο που νομίζω που είναι σημαντικό. Αυτό το έχουμε δει σε άλλες περιοχές της Ελλάδας και μάλιστα έχει αποδώσει καρπούς, γιατί πρέπει να πούμε ότι αυτοί, ναι μεν, θα δουλεύουν, θα έρχονται εδώ να προσφέρουν μια θελοντική εργασία, θα κάνουν τον τουρισμό τους, θα μένουν σε κάποιο ξενοδοχείο, θα τρώνε σε κάποιο εστιατόριο, θα κινούνται, άρα θα αφήνουν κάποια χρήματα στο νησί. Πράγματι είναι ένας τουρισμός πάρα πολύ καλός, γι' αυτό βλέπουμε ότι και το Υπουργείο έχει στραφεί προς αυτές τις μορφές τουρισμού, όπως είναι ο αγροτουριστικός τουρισμός, όπως είναι ο καταδυτικός τουρισμός και τόσες άλλες μορφές.
Όμως κύριε Ζησιάδη, εκτός από όλα αυτά τα οποία γίνονται, νομίζω ότι έχετε ξεκινήσει και κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Έχετε γίνει μέλος έχετε δημιουργήσει μία προέκταση του διεθνούς κινήματος Slow Food και στην Πάτμο και θα ήθελα πραγματικά να μας πείτε ορισμένα πράγματα γι' αυτό, γιατί είναι κάτι καινούριο και νομίζω ότι ενδιαφέρει όλους μας να ακούσουμε. Ναι, γιατί είμαι και πρόεδρος της Slow Food Ελβετίας και από χρόνια είμαι μέλος από αυτή την οργάνωση. Και μου έχετε υποσχεθεί κάτι. Το know-how της εβδομάδας της Ελβετίας για να το εφαρμόσουμε στο Φεστιβάλ Γεύση και Παράδοση. Γι' αυτό. Το Slow Food είναι ένα κίνημα από 130.000 μέλη σε 150 χώρες διαφορετικές. Δυστυχώς στην Ελλάδα είναι μόνο περίπου 80 μέλη, πολύ λίγοι, και η Ελλάδα που θα μπορούσε να ήταν ένα πολύ δυνατό μέλος μέσα σε αυτό το κίνημα, δυστυχώς για την ώρα είναι πολύ μικρή. Δηλαδή, εμείς τώρα κάναμε την πρώτη ομάδα στην Πάτμο, θα ανοιχτεί, μπορεί όλοι οι Πάτμοι να γίνουν μέλη της οργάνωσης. Αυτή η οργάνωση θέλει να προστατέψει τη γαστρονομία, θέλει να προστατέψει τα προϊόντα. Ναι, γιατί θέλω να μάθω γιατί έγινε αυτό το κίνημα, το Slow Food, και ποια είναι η εφαρμογή του. Το πρώτο Slow Food έγινε το 1986, όταν άνοιξε στη Ρώμη το πρώτο McDonald's. Και μια ομάδα εθελοντών κατεβήκαν στον δρόμο και είπαν: εμείς δεν θέλουμε McDonald's στη Ρώμη, μέσα στο κέντρο. Θέλουμε να κάνουμε άλλο πράγμα. Και ονομάστηκαν αμέσως οι Slow Food. Και από εκεί το κίνημα μεγάλωσε στην Ιταλία. Δηλαδή, το αργό φαγητό. Το αργό φαγητό. Μεγάλωσε στην Ιταλία, μεγάλωσε στην Γερμανία, στην Αμερική. Σιγά σιγά έγινε ένα πολύ δυνατό κίνημα που η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι υποχρεωμένη να την ακούσει. Είναι συχνά τους ρωτάνε 2-3 πράγματα να πει η Slow Food International. Και τώρα κάναμε η μικρή ομάδα στην Πάτμο. Η οποία πόσα άτομα? Για την ώρα είμαστε οι 5 ιδρυτικοί μέλη, που είναι η πρόεδρος η Μαρίκα Ζησιάδης, εκείνη είναι η πρώτη πρόεδρος και θα ανοιχτούμε σιγά σιγά. Πρέπει όμως να ξέρουν εκείνοι που θα μπουν στο Slow Food. Αλλά η εφαρμογή του, κύριε Ζησιάδη, πώς θα γίνει? Δηλαδή θα περιοριστεί κατά άτομων ή θα δοθούν και κάποιες πληροφορίες ή κάποια ενημέρωση προς τα καταστήματα, προς τον κόσμο, όλα αυτά, για να μπορεί αυτό να εφαρμοστεί και να πρέπει δηλαδή να ξεκινήσει από μια ευαισθητοποίηση, δεν είναι? Ναι, το Slow Food είναι ένα κίνημα που προστατεύει τα προϊόντα τοπικά, τα φαγητά τοπικά που εξαφανίζονται, γιατί σε όλο τον κόσμο σιγά σιγά τρώμε τα ίδια πράγματα, πίτσες, McDonald's, kebab, δεν ξέρω τι, και τα τοπικά προϊόντα εξαφανίζονται. Αυτό το κίνημα θέλει να προστατέψει αυτή την καλή διατροφή. Δηλαδή πρέπει να έχουμε και στενή οργάνωση με τους αγρότες, με τους ψαράδες, όλοι που κάνουν το φαγητό καθημερινά και το παλεύουν για να βγάλουν καλά προϊόντα. Πρέπει να έχουμε στενή συνεργασία μαζί τους. Και μετά έχουμε μια εμπειρία διεθνή, γιατί το Slow Food έχει μια εμπειρία στα σχολεία, έχει εμπειρία με μια τράπεζα γεύσης που είναι περίπου 1.300 προϊόντα που βρίσκεται στο ίντερνετ, που τα προστατέψανε. Και εμείς τώρα θα προστατέψουμε τα πρώτα 5 προϊόν της Πάτμου, που θα είναι, να πούμε, η τυρόπιτα της Πάτμου, η γνωστή, θα μπει μέσα σε αυτή την τράπεζα σπόρων, την τράπεζα της γεύσης, που θα είναι σε όλο τον κόσμο. Και σιγά σιγά θα αυξήσουμε τα προϊόντα της Πάτμο μέσα σε αυτή την τράπεζα της γεύσης. Να ρωτήσω κάτι. Ας το πάρουμε έτσι πιο ρεαλιστικά. Δηλαδή λέμε, για να πούμε ότι ένα εστιατόριο ή ένα εστιατόριο, ένα σπίτι, ένα νοικοκυριό, μια κουζίνα, εφαρμόζει το Slow Food, τι σημαίνει ρεαλιστικά? Πρέπει να μαγειρεύει αργά? Πρέπει το προϊόν το οποίο βάζει μέσα να είναι προϊόν από τον τόπο του? Πρέπει να μαγειρεύεται με λάδι ελαιόλαδο? Πρέπει να σερβίρεται κατά αυτόν τον τρόπο? Πρέπει να τρώγεται κατά αυτόν τον τρόπο? Καθένας κάνει ό,τι θέλει. Πάνει να έχεις πολύ ενθουσιασμό και να έχεις τη θέληση να προστατέψεις τα προϊόντα τοπικά. Δηλαδή της εποχής. Πρώτα τα τοπικά, πριν να τα πάρεις από άλλες χώρες και από άλλες περιοχές της Ελλάδας, δηλαδή το τοπικό προϊόν. Και μετά πρέπει να μπούμε σε μια διαδικασία που ελπίζω, το όραμά μου θα ήταν να έχουμε εστιατόρια που όταν πηγαίνεις και ανοίγεις την κάρτα, το μενού, μπορείς να δεις
αυτά τα 5-6 προϊόντα που είναι τα βασικά της Πάκου θα τα βρείτε σε αυτό και σε αυτό εστιατόριο. Και όταν ο ξένος έρχεται εδώ πέρα, θα μπορεί να ξέρει αυτά τα πιστοποιημένα προϊόντα του slow food, θα μπορεί να τα βρει σε τάδε εστιατόριο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί αλλάζει και το τρόπο που τρως όταν πηγαίνει σε ένα εστιατόριο. Καλά, καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Εμείς νομίζουμε που αυτός ο τουρισμός και αυτή η προστασία έχει μεγάλο μέλλον και για τους αγρότες και για τους ψαράδες και θέλω να ξεκινήσουμε μια δουλειά σωστή που θα πάρει πάρα πολύ χρόνο νομίζω γιατί δυστυχώς τα πράγματα αλλάξανε πολύ γρήγορα στο φαγητό και στη διατροφή. Σας εύχομαι κάθε επιτυχία σε αυτό το σχέδιο αλλά επίσης και σε αυτό που ξεκινήσατε το καινούριο, στο slow food. Γιατί από ό,τι αντιλαμβανόμαστε για να ζήσουμε πρέπει να τρώμε αργά και σωστά και καλά. Και να πάρουμε το χρόνο να τρώμε με τα παιδιά μας, με τα μικρά παιδιά μας που πρέπει να μάθουν από μικροί τι πρέπει να φάνε και να έχουμε... Δηλαδή η ερωτελεστία του φαγητού, κύριε Ζησιάδη, θα πρέπει να είναι μέσα στα πλάνα του slow food, έτσι δεν είναι. Ναι. Δηλαδή δεν είναι μόνο το φαγητό που θα φας, αλλά είναι και ο τρόπος που θα το φας. Είναι και ο σεβασμός. Ο σεβασμός με τα προϊόντα τοπικά. Ο αγρότης που κάνει ένα προϊόν, ένας που φυτεύει ντομάτα και κάνει μια ωραία ντομάτα, πρέπει να τον υποστηρίξουμε. Πρέπει να είμαστε πλάι του. Πρέπει να είναι πληρωμένος σε σωστή τιμή, να μπορεί να τα πουλήσει, να μπορεί να έχουμε μία Πάτμο που θα μπορούσε η Πάτμο να ήταν το πρώτο νησί βιολογικό με μόνο βιολογική καλλιέργεια. Αν σκεφτούμε αυτό το σχέδιο που μπορεί να γίνει σε 10 χρόνια, όμως νομίζω που πρέπει να έχουμε αυτό το όραμα. Πιλωτικά. Πιλωτικά. Για την Ελλάδα, για την Πάτμο, αν ήταν το πρώτο νησί του Αιγαίου που θα ήταν μόνο με βιολογική καλλιέργεια. Θέλει να μάθουμε πολλά πράγματα. Εντάξει, το ξέρω. Όμως μπορεί να γίνει μια φορά. Πάντως με εντυπωσιάζουν όλα αυτά τα σχέδιά σας για το νησί μας, που από ό,τι τουλάχιστον ξέρω ότι σε λίγο καιρό θα γίνει και η μόνιμη σχεδόν κατοικία σας εδώ, σε λίγα χρόνια. Ελπίζω. Σας εύχομαι κάθε επιτυχία και σας εύχομαι μαζί με εσάς να χαιρόμαστε κι εμείς. Ευχαριστώ.